Είναι στην παλιά πόλη, στην παλιά Λευκοσία, εκεί που πέφτουν σουβάδες, πέτρες. Ιάκωβε μου, σε ακούμε. Κάτια, σε χαιρετώ. Αυτή τη φορά είμαστε στην οδό Νασαγόρου γωνία με την Ιπποκράτους, εδώ που την περασμένη Τρίτη, περίπου τέτοια ώρα, ήταν 1:50. Αυτό εδώ τον μπαλκόνι πάνω, βλέπουμε τις πέτρες πάνω στο παράθυρο, έπεσαν κανονικότατα και από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Από κάτω λειτουργεί ένα καφενείο, μια καφετέρια εδώ. Οι θαμώνες κάθονται αυτή τη στιγμή μέσα, δεν ξέρω αν είναι προληπτικοί και θέλουν να προλάβουν τα χειρότερα. Είναι ένα φαινόμενο που, όπως μαθαίνουμε εδώ από τους καταστηματάρχες και τους περίκους, είναι καθημερινό. Κάθε μέρα κάτι θα πέσει από ένα κτίριο. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Κυριάκο Τσιμίλη, ο οποίος είναι δημοτικός σύμβουλος των οικολόγων στον Δήμο Λευκοσίας. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, είναι καθημερινό το φαινόμενο, είναι μεγάλο πρόβλημα και κινδυνεύουν ζωές. Κοιτάξτε, αυτή η παλιά πόλη είναι η καρδιά της πόλης μας και χρήζει πολύ περισσότερης φροντίδας. Ο Δήμος Λευκοσίας έχει κάποια προγράμματα, αξιοποιεί κοινοτικούς πόρους και άλλα κρατικά κονδύλια στο πλαίσιο αναζωογόνησης της περιοχών της πράσινης γραμμής και της παλιάς πόλης, αλλά εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι αυτά από μόνα τους δεν αρκούν. Είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει αυτούς τους πόρους που θα της επέτρεπαν να κάνει αποτελεσματικά το καθήκον της. Τα κτίρια αυτά είναι ιστορία του τόπου και βέβαια βλέπουμε όχι μόνο τα παλιά, τα διατηρητέα ή και άλλα παραδοσιακά, αλλά και κτίρια της δεκαετίας του 60 που στην απουσία της ανθρώπινης φροντίδας, η εγκατάλειψη στον χρόνο και τα καιρικά φαινόμενα φέρνει αυτές τις ζημιές που είναι και επικίνδυνες, όπως σωστά είπατε, και για τους ανθρώπους και για τους περαστικούς, τους πελάτες και την ίδια την ταυτότητα της πόλης τελικά. Κύριε Τσιμίλη, έχουμε εικόνες, έχουμε πάρει πλάνα, οι τηλεθεατές μας μπορούν αυτή τη στιγμή να δουν κάποιες εικόνες που έχουμε καταγράψει και να αρχίσουμε το περπάτημα, το διάβαμα μας προς την οδό Λίδρας, εκεί που θα συναντήσουμε και άλλους αρμόδιους, με την βοήθεια του Ανδρέα Πίτσιλου, του κινηματογραφιστή μας. Βλέπουμε πως επικρατεί μια τάξη, δηλαδή και αυτό το κτίριο στο οποίο έπεσαν οι πέτρες την Τρίτη, μια χαρά συντηρημένο φαίνεται, ωστόσο επί της ουσίας δεν είναι. Φαίνεται ότι κάποιες λεπτομέρειες, δεν θα μπούμε σε τεχνικά θέματα, αλλά πάλι από το αποτέλεσμα αξιολογείται ότι κάτι δεν μπήκε καλά στην προετοιμασία αυτού του όμορφου επιχρίσματος της εξωτερικής εμφάνισης και αυτό είναι σημαντικό. Είναι όπως ένα ασθενή, αφήνει το πρόβλημα μέσα στον οργανισμό του και η εξωτερική επούλωση κάποιων πληγών από μόνη της δεν μπορεί να το σώσει. Ξέρετε, υπάρχει και η ανησυχία από πλευράς του κόσμου όταν βγαίνουν τέτοιες ειδήσεις από το διαδίκτυο και βλέπουμε φωτογραφίες με μπαλκόνια να πέφτουν, σουβάδες, πέτρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και αυτό εδώ το κτίριο που μπορούμε να δούμε. Ο Ανδρέας ο Πίτσιλος, αν μπορεί να μας το δείξει. Κόσμος περπατάει συνεχώς εδώ. Το Σαββατοκύριακο γίνεται χαμός. Πατώ σε πατάσμε. Μα σκεφτήκατε τι έχει να γίνει σε μια τέτοια περίπτωση? Τα βλέπει ο Δήμος αυτά? Τα βλέπει ο Δήμος, τα καταγράφει. Είναι θέμα διαδικασιών, είναι θέμα κονδυλίων. Είναι σίγουρο όμως και θέμα επικοινωνίας με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι με τη σειρά τους συχνά δείχνουν απρόθυμοι και παρά το γεγονός ότι επιβάλλονται και οικονομικές ποινές για την αδιαφορία τους, για διάφορους λόγους που έχουν σχέση είτε με το ότι η καινούργια γενιά σε μια ιδιοκτησία μπορεί να έχει σκορπίσει, είναι για συνεννοησίες. Στην πράξη τελικά βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Πάντως να πούμε, δεν είναι μόνο η παλιά πόλη, θα δείτε και οικοδομές εκτός των τυχών, πολύ πιο καινούργιες το 70, ας τις κοιτάμε και οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστικές επιτροπές, να έχουν στο μυαλό τη δική τους ευθύνη για το ότι δεν συντηρούν επαρκώς τις πολυκατοικίες. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, κύριε Τσιμίλη, είμαι τώρα εγώ ένας ιδιοκτήτης. Θα απευθυνθώ εγώ στο Δημαρχείο, θα απευθυνθεί ένας απλός πολίτης που θα δει το πρόβλημα? Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε και πώς μπορούμε να καταλήξουμε σε αυτές τις 20.000 πρόστιμο διοικητικό στους ιδιοκτήτες των κτιρίων? Το Δήμο, συνεργεία του Δήμου, παρακολουθούν την κατάσταση των χτισμάτων και καταγράφουν τις περιπτώσεις επικινδυνότητας για τις οποίες και ενημερώνουν τον ιδιοκτήτη όσον αφορά τον υπενθυμίζουν ουσιαστικά για την υποχρέωση να αναλάβει να άρει την επικινδυνότητα. Ατυχώς σε κάποιες περιπτώσεις η άρση της επικινδυνότητας οδηγεί στην κατεδάφιση της υγείας και αυτό είναι ένα θέμα, μια αδυναμία και από τον ίδιο τον νόμο που έχει μια ασάφεια. Πλην όμως, ο νόμος της πολεοδομίας προβλέπει ότι
διατηρητές οικοδομές οι οποίες έχουν κατεδαφιστεί παρανόμως χωρίς οποιαδήποτε άδεια, επαναφέρονται στη βάση στοιχείων αποτύπωσης που τηρεί ο Δήμος. Στην κάθε περίπτωση η αδιαφορία του ιδιοκτήτη να καλύψει αυτές του τις υποχρεώσεις οδηγεί στο 20.000 πρόστιμο και ταυτόχρονα δυνατότητα του Δήμου να επέμβει για άρση της επικινδυνότητας με βασικά υποστήριξη των σημείων, των στοιχείων της οικοδομής που δείχνουν έτοιμα να πέσουν. Κύριε Τσιμίλη, επειδή βρισκόμαστε κάτω στην Λίδρας και υπάρχουν και αυτόπτης μάρτυρες που ζουν καθημερινά, είναι τις περισσότερες ώρες της ημέρας τους τις περνάνε εδώ. Έχουμε εδώ τον Αντώνιο Κουπαρίς Αντώνης, ο οποίος είναι ο γραμματέας του Συνδέσμου των Πεζοδρόμων του Εμπορικού Κέντρου της Λευκωσίας. Χαίρετε. Χαίρετε. Αντώνη μου, βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το κτίριο, έξω από το μαγαζί σου και κάνε λίγο στην άκρη και πες μας... Ναι, λίγο είναι επικίνδυνα. Αντρέα Πίτσιλε, πάρε εικόνα από κάτω. Πες μας, Αντώνη, τι είναι αυτές οι πέτρες. Οι καθημερινά πέφτουν από τα μπαλκόνια ή γενικά από τους τοίχους των διαφόρων κτιριών. Τούτες πέσαν σήμερα το πρωί. Χτες δεν ήταν εδώ τα κομμάτια που βλέπουμε. Είναι τρομερά επικίνδυνο. Ανά πάσα στιγμή κάποιος μπορεί να χτυπήσει. Ευτυχώς δεν έγινε κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Αλλά ποιος το λέει ότι δεν θα γίνει. Και δεν είναι το μοναδικό κτίριο αυτό δίπλα ακριβώς από τη Στοακλόκαρη. Είναι και πολλά άλλα μέσα στη Λίδρα. Είναι και το δίπλα και το παραδίπλα. Είναι ακόμα, έχει τουλάχιστον 15 κτίρια. Μερικά μπορεί να φαίνονται εντάξει. Ποιος ξέρει ότι είναι όντως εντάξει. Το κτίριο που το οποίο αποκολλήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι πέτρα την περασμένη Δευτέρα. Την Τρίτη, ναι. Συντηρήθηκε πρόσφατα. Άρα ο Δήμος πρέπει να κάνει κάποιους ελέγχους. Είναι αυτό που λέγαμε. Εξόψεως φαίνεται μια χαρά. Στην ουσία όμως το αποτέλεσμα είδαμε ποιο είναι. Ευτυχώς δεν θρύνησαμε θύματα. Ναι, δεν υπάρχει όμως τίποτε, καμία πρόληψη. Δηλαδή τα πάντα τρέχουν μετά από τη στιγμή που εμφανίζεται πραγματικό πρόβλημα. Ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα συνεχίσουμε την βόλτα μας. Καλή σας μέρα. Συζητάμε, έχει απορία ο κόσμος γιατί θέμα συζητάμε. Συζητάμε για τα κτίρια, τα επικίνδυνα κτίρια στο κέντρο της πόλης. Μισό λεπτάκι σας παρακαλώ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε απλά να πούμε πως, κύριε Τσιμίλη, υπάρχει και το θέμα ότι η πόλη σιγά σιγά ερημώνει. Φεύγουν οι κάτοικοι και παρουσιάζεται μια νεκρή στο τέλος, Λευκωσία. Ναι. Τι μπορεί να γίνει για να αναστραφεί αυτή η εικόνα? Αυτό είναι ένα σοβαρότατο θέμα και είναι η πηγή του κακού. Δηλαδή η αποψήλωση της πόλης, της παλιάς πόλης από τους κατοίκους της, εκφράζεται και με τη δυσκολία ορισμένων σχολικών κτηρίων να λειτουργήσουν. Από εκεί και πέρα, το να χρησιμοποιείται μόνο σαν άλλοθη ή σαν εξήγηση του φαινομένου, το ότι υπάρχει η συνεχιζόμενη κατοχική γραμμή, η συνεχιζόμενη παρουσία της κατοχικής γραμμής, αυτό μπορούσε να εξηγεί κάποιες επιπτώσεις της δεκαετίας του 70 και 80. Δεν δικαιολογούμαστε όμως τώρα πια να έχουμε αυτά τα θέματα. Τώρα, μπαίνει και ένα σημείο ιδιαίτερο όσον αφορά τις τουρκοκυπριακές περιουσίες. Ακριβώς, και εδώ θα ήθελα να σταθώ, γιατί δεν είναι λίγες οι τουρκοκυπριακές. Είναι αρκετές οι περιουσίες αυτές και δεν έτυχαν του αναμενόμενου ή του απαιτούμενου ενδιαφέροντος από το κράτος μέσα από το διαχειριστή τουρκοκυπριακών περιουσιών. Οι δικές μας προτάσεις ως κίνημα οικολόγων και προς το Δήμο και ευρύτερα δημόσια είναι ότι θα έπρεπε αυτές οι περιουσίες να αποκατασταθούν με κυβερνητικά κονδύλια, αξιοποιώντας ίσως και ευρωπαϊκούς πόρους, και στη συνέχεια να παραχωρηθούν επί ενοικίο σε νέα ζευγάρια, να έρθουν νέοι άνθρωποι, να έρθουν μωρά, να πάνε στα σχολεία, να ζωντανέψει ξανά η πόλη. Από εκεί και πέρα δεν μας φταίνε οι μετανάστες που στηβάζονται ακόμα και μέσα σε επικίνδυνες οικοδομές και με κίνδυνο τη ζωή τους και κάποιοι παίρνουν τα ενοίκια. Και με κάποια σχροκέρδια και των ιδιοκτητών αλλά και άλλων μεσαζόντων. Οπότε δεν ζωντανεύει έτσι η πόλη. Μα στηβάζονται οι άνθρωποι, είναι ταλέποροι, μπορεί να μην έχουν δουλειά, είναι σε άθλιες συνθήκες, απαράδεκτες υγειονομικά και άλλος πώς. Και επομένως αυτό το πράγμα είναι ένας φαύλος κύκλος που συντηρεί το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες πολύ ουσιαστικές λύσεις, αποτελεσματικές προς την κατεύθυνση επιστροφής των κατοίκων.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και η πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών για να μεταστεγαστεί εδώ η αρχιτεκτονική σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πολλά κτίρια να μπουν στη διαδικασία να τα διατηρήσουν, να τα συντηρήσουν, προκειμένου να είναι κατοικήσιμα. Κύριε Τσιμίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα αυτό του σχολείου της Φανομένης είναι ένα αμφιλεγόμενο πράγμα, γιατί και οι φοιτητές είναι περαστικοί. Για τα σπίτια, λέω, τα είναι εγκαταλελειμμένα που θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να επιδιορθωθούν. Και για να δούμε τι θα γίνει και με τη Φανομένη, γιατί ακούνται κι άλλα τεινά. Θα περιμένουμε να δούμε κάτι. Σε αυτό το σημείο κλείνουμε να πούμε πως θα παρακολουθούμε το θέμα στενά, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για δεκάδες ανθρώπους που διακινούνται καθημερινά στους πεζοδρόμους της Παγιάς Λευκωσίας. Να είστε. Σας ευχαριστώ.